στρατηγικός σχεδιασμός του νομού είναι σε εξέλιξη. Μετά από αρκετό διάστημα που γίνονται διάφορες συζητήσεις και η οργάνωση, ξεκινάει από την ερχόμενη εβδομάδα η αποστολή των ερωτηματολογίων και στη συνέχεια θα γίνει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς θα έχουν ενημερωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν για τη διευκόλυνση του συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, αλλά και βεβαίως για να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους, έτσι ώστε η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και συμμετοχής όλων των φορέων του νομού μας. Και στη συνέχεια αυτό, αφού γίνει σχετική επεξεργασία, θα αποτελέσει και το μπούσουλα για την στοχεύσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν οι επόμενες αρχές του νομού, είτε Δήμοι είναι αυτοί, είτε Περιφέρεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο η ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες δράσεις που είναι απαραίτητες και θα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο προφυλασσόμεθα από τις όποιες αστοχίες και τη σπατάληση χρημάτων και κόμπου σε δράσεις οι οποίες δεν θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και προοπτική. Κύριε Βουδάνο, το ερωτηματολόγιο το οποίο θα ξεκινήσει διανομητό από ό,τι κατάλαβα από τη Δευτέρα. Για την ακρίβεια ξεκινά από σήμερα. Από σήμερα. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουν δώσει τις απαντήσεις οι φορείς, έτσι ώστε έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα δηλαδή όλο αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο εν πάση περιπτώσει μπορούν να το επεξεργαστούν να δώσουν απαντήσεις. Στη συνέχεια θα υπάρξει και διαβούλευση μέσα από τα σύγχρονα μέσα, μέσα από τηλεδιάσκεψη, όπου θα μπορούν να απαντηθούν, αλλά και στην πορεία να πάμε σε ουσιαστική διαβούλευση, συζήτηση πάνω στο σχεδιασμό του νομού μέσα από το μάτι του κάθε φορέα που είναι μέλος, που είναι κύτταρο της κοινωνίας του νησιού μας.